Στις διαφαινόμενες εξελίξεις στην Κυπριακή ΑΟΖΟ, που ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν απειλεί να στείλει το ερευνητικό σκάφος Πορθητής, αναφέρθηκε μιλώντας αποκλειστικά στην Κρήτη TV ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Χρυσόστομος. Είναι ουτοπία να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να τα βάλει η Τουρκία με την Αμερική. Μπορεί να πανατρυπήσει στην Βόρεια Κύπρο, κοντά στα σύνορά της. Μπορεί να πει κανείς ή στην ΑΟΣ τη δική της, σε χωρικά ύδατα δικά της. Μπορεί να κάνει τον παλικαρά ο κύριος Ερντογάν, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει να ενοχλήσει αμερικάνικες ή γαλλικές εταιρείες. Δεν το πιστεύω. Και ας μην μας κάνει το παλικάρι. Στο περιθώριο της παρουσίας του στα Χανιά και στις εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου σχολίασε και τις εκτιμήσεις διεθνών παραγόντων περί επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Πιστεύω ότι δεν ήρθε η ώρα ακόμα για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες, διότι δεν θέλουμε να κάνουμε συνομιλίες χάρη των συνομιλιών. Πιστεύω δεν ήρθε η ώρα ακόμη. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου αναφέρθηκε και στην έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, εκφράζοντας πάντως την άποψη ότι θα απαιτηθούν χρόνια για την πραγματική ανάκαμψη. Εμείς ως Κύπρος βγήκαμε από τα οικονομικά διέξοδα, η Ελλάδα εσχάτως, αλλά έχει πρόβλημα ακόμα. Ευχόμεθα να εξέρθει των δυσχεριών των οικονομικών, αλλά θα περάσουν πολλά χρόνια για να φτάσουμε στα επίπεδα που θέλουμε. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε στην Κρήτη TV ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος. Τόνισε τη σπουδαιότητα του Ιερού Τόπου των Ιεροσολύμων, όπου συναντώνται τρεις θρησκείες, ενώ για τον αδυσόπιτο πόλεμο τόνισε ότι τα πράγματα είναι απρόβλεπτα. Το μήλο της Έριδος είναι τα Πανάγια Προστινήματα. Και όταν λέγω Πανάγια Προστήματα, τα Πανάγια Προστήματα, τα οποία είναι κοινά σε όλες τις θρησκείες εκεί, ενώ κοινά στους Εβραίους, στους Μουσουλμάνους και στους Χριστιανούς. Και συνεπώς η διένεξη αυτή θα συνεχίζεται. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων απέφυγε να σχολιάσει την άποψη του Οικουμενικού Πατριάρχη για αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ουκρανίας, αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς της Εκκλησίας της Κρήτης με το Πατριαρχείο, αλλά και με τα Ιεροσόλυμα. Και με τα Ιεροσόλυμα βεβαίως υπήρχαν, υπάρχουν και συνεσχίζονται οι άρρηκτοι δεσμοί, δεδομένου ότι ο Πανάγιος Τάφος ήταν και παραμένει το σημείο αναφοράς της Ορθοδοξίας γενικότερα.